τα εγγένεια του πρώτου δικοινοτικού καφέ πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην περιοχή της Παλιάς Λευκωσίας. Μια πρωτοβουλία και προσφορά του Ιδρύματος Στέλιος Philanthropic Foundation που ίδρυσε ο συμπατριώτης μας, Σερ Στέλιος Χατζιουάννου. Γένεια του πρώτου δικοινοτικού καφέ πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην περιοχή της Παλιάς Λευκωσίας σε μια ακόμη προσπάθεια επικοινωνίας μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Μια πρωτοβουλία και προσφορά του Ιδρύματος Στέλιος Philanthropic Foundation που ίδρυσε ο συμπατριώτης μας Σερ Στέλιος Χατζιωάννου. Η διορία αυτού του καφέ να γίνει ένας χώρος να μπορούν να μαζεύονται Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι που θέλουν να κάνουν μια συνεργασία, δεν αγγίναν επιχειρηματική συνεργασία, μπορεί οποιαδήποτε είδους συνεργασία. Το καφέ θα λειτουργεί μέχρι και τον Οκτώβριο, που θα πραγματοποιηθούν τα δικοινοτικά βραβεία Bicommunal Cyprus Awards. Τα δικοινοτικά βραβεία δίνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation από το 2009 και σύμφωνα με τον κύριο Μισιρλή, φέτος θα βραβευθούν 10 συνεργασίες, οι οποίες θα πάρουν από 10.000 ευρώ η κάθε μία. Το Ίδρυμα μέχρι σήμερα βραβεύοντας συνεργασίες μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε θέματα οικονομίας και πολλά άλλα, έδωσε συνολικά 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το παρόν τους έδωσαν τόσο Ελληνοκύπροι όσο και Τουρκοκύπροι, ενώ παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι της Βρετανικής ΗΠΑ της Αρμοστίας και της Φιλανδίας. It's a great place where people from both communities can gather together, young people, entrepreneurs, and share ideas and experiences, and we hope to see it continue. I'm really glad to be here. I think it's a great idea. So Stelios is really making a great contribution, and this will certainly build trust between the communities. Μήνυματα αισιοδοξίας και ενότητας έστειλαν και βραβευθέντες προηγούμενων δικοινοτικών βραβείων. Two communities will have the opportunity to get together and prepare a joint plan for their future cooperation. And this is a small island, and we have to know how to share it. Δίνει την ευκαιρία σε Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους, απλούς πολίτες να γνωριστούν, να συνεργαστούν, αλλά και για επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν κοινές επιχειρήσεις. Το δικοινοτικό καφέ θα λειτουργεί κάθε τρίτη απόγευμα μεταξύ των ωρών 5 με 6 και τα εδέσματα που θα προσφέρονται θα είναι δωρεάν.